Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο συμπολίτης μας, ο κύριος Αναστάσιος Τσορλίδης, ο οποίος βεβαίως ζει και εργάζεται στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, στον τομέα της υγείας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενούμε για να αναδείξουμε το συγγραφικό του έργο. Όμως, εκείνο το οποίο εντυπωσιάζει, τον καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Το ραδιόφωνο είναι ευέλικτο μέσο, μειώνει τις αποστάσεις. Κύριε Τσορλίδη, σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε έτσι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το βιβλίο μας το έστειλε ο εκδοτικός Οίκος Πανίδη, από όπου και κυκλοφορεί. Ακριβώς. Τι εντυπωσιάζει σε εσάς? Εντυπωσιάζει η πληθώρα των θεμάτων με την οποία ασχολείστε στα πονήματά σας. Ξεκινήσατε από τις μνήμες, τις αναμνήσεις από την παιδική ζωή στην πόλη, ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε για την ιστορική διαδρομή της ομάδας της Ξάνθης, και βεβαίως αρκετά παιδικά βιβλία στα οποία βγαίνει και αυτή η ευαισθησία του Αναστάσιου του Τσορλίδη, επιτρέψτε μου να πω. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλη την Ξάνθη, την πόλη της καρδιάς μου, τη γενέτειρά μου. Η ευαισθησία, ωραία λέξη, πολύ ωραία λέξη. Όταν έχεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον έναν άνθρωπο με ειδικές ικανότητες, γεννιέσαι ευαισθητός. Γιατί ο αδελφός μου, το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία και έχει γεννηθεί σε αυτή την κατάσταση, αναγκαστικά και μη ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο. Ναι, το αντιλαμβάνομαι, κύριε Τσορλίδη. Τα περιθώρια εκεί στενεύουν. Οι επιλογές είναι πια η εξής μία. Είμαι εδώ και είμαι δίπλα. Αυτό ακριβώς. Είμαι από τότε που με θυμάμαι. Γιατί είμαστε μαζί στη Θεσσαλονίκη, τον έχω μαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και είμαι υπερηφάνος βέβαια φυσικά και για αυτόν, γιατί έχει τελειώσει δύο σχολές, η ιατρική, έχει τελειώσει την πρώην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία. Και είναι εντός εισαγωγικών το άλλο μου μισό, το αδελφάκι μου. Βέβαια υπάρχει και μια αδελφή το οποίο ζει στην Αθήνα και είμαστε μια οικογένεια το οποίο ήμασταν ενωμένοι, γιατί ξεκινήσαμε από τη φτωχή συνοικία του Πούρναβικ. Τη θυμάμαι ακόμη την εξιστόρηση. Είχαμε παρουσιάσει εκείνο το βιβλίο με τον κύριο Τσορλίδη και είναι στις αναμνήσεις από τη γειτονιά του εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Οι οποίες ξύπνησαν αναμνήσεις σε όλους όσους, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια κάποια ηλικία και μπορούμε να θυμηθούμε την πόλη. Η πόλη μας δεν ήταν και καμιά μεγάλη, η Ξάνθη σιγά σιγά μεγαλώνει. Έτσι γνωρίζαμε όλες τις γειτονιές, όλες τις συνοικίες, και πραγματικά με εκείνο το βιβλίο ξύπνησαν αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων, κύριε Τσορλίδη. Ας έρθουμε όμως. Το σημερινό Πούρναβικ δεν έχει σχέση. Καμία απολύτως σχέση με την Πούρναβικ των δεκαετιών 70, 80, ακόμα και 90. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε Μα αλλάζει και η Ξάνθη. Και είναι λογικό. Αλλάζει και η Ξάνθη. Πάμε λοιπόν στον Φουσκοτούλη. Το Φουσκοτούλη, ναι. Ο χαμογελαστός νοσηλευτής του ΑΧΕΠΑ. Ακριβώς. Το οποίο ο Φουσκοτούλης είμαι εγώ ίδιος. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, εδώ ο Τάσος ο Τσορλίδης ουσιαστικά βγάζει από μέσα του όλα τα συναισθήματα και το κάνει και με ένα χιούμορ, με έναν πολύ έτσι πολύ ευαίσθητο τρόπο, απευθύνεται στα παιδιά και ουσιαστικά δείχνει το δρόμο, τους δείχνει το δρόμο για να μπορέσουν να κατανοήσουν αυτό που, όπως μας εξήγησε ο ίδιος πριν από λίγο, εκ των πραγμάτων, καθώς το αντιμετώπισε μέσα στην οικογένειά του, το έμαθε από πολύ νωρίς. Σωστά, κύριε Τσορλίδη. Αλλά είναι και δύναμη. Είναι και δύναμη. Είναι και δύναμη όμως. Υπάρχουν φράσεις μέσα σε αυτό το βιβλίο που, εάν, για παράδειγμα, ένα παιδάκι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και το κρατήσει στα χέρια του και το διαβάσει, γιατί αυτός είναι ο στόχος του συγγραφέα, έτσι, να διαβαστεί από τα παιδιά το βιβλίο αυτό και να βοηθήσει τα ίδια που παίρνουν το δικό τους Γολγοθά, αλλά και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τι περνούν παιδιά τα οποία είναι υποχρεωμένα, αναγκασμένα να περάσουν από μια τέτοια διαδρομή. Ακριβώς. Πώς γεννήθηκε ο Φουσκοτούλης στο μυαλό του Τάσου του Τσορλίδη? Ο Φουσκοτούλης γεννήθηκε στο μυαλό του Τάσου του Τσορλίδη, ερχόμενος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης,
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα παθολογίας, ένα τμήμα το οποίο στην επαγγελματική μου καριέρα είναι το μεγαλύτερο στους συναδέλφους. Βρήκα καταπληκτικούς συναδέλφους, πανάξιους ανθρώπους, από την προϊσταμένη μου μέχρι τα παιδιά, το οποίο είμαστε συνάδελφοι μέσα στη μονάδα. Και σιγά σιγά, επειδή είμαστε όλοι μια γροθιά, μου δημιουργήθηκε η ιδέα και λέω: προχωράω σε αυτό, στο Φουσκοτούλη. Το οποίο ο Φουσκοτούλης, όπως σας είπα και στην αρχή, είμαι εγώ ίδιος. Και οι 16 μικρές ιστορίες που περιλαμβάνονται μέσα στο παραμυθάκι είναι η καθημερινότητα με τους συναδέλφους μέσα στο νοσοκομείο, στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Περνάτε και μηνύματα όμως τα παιδιά. Πώς να τρέφονται σωστά, πώς να κοιτούν την προσωπική τους υγιεινή. Ακριβώς, ναι. Περνούν δηλαδή μηνύματα τα οποία ένας υγειονομικός, εκείνος ο οποίος εργάζεται στο κομμάτι της υγείας, τα γνωρίζει πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά. Και τα περνάει με έναν πολύ έτσι όμορφο τρόπο στα παιδιά. Μπορούν να το κατανοήσουν, να το εμπεδώσουν και να το υλοποιήσουν, να το κάνουν στη ζωή τους, να το βάλουν στην καθημερινότητα. Συμφωνώ. Η ουσία είναι ότι η πηγή έπνευσης ήταν οι ίδιοι συνάδελφοί μου. Δηλαδή? Δηλαδή, τόσο ενωτικό κλίμα που συνάντησα σε αυτή την τελευταία μου επαγγελματική σταδιοδρομία, το οποίο πιστεύω να έχει και συνέχεια, στην αλφα-παθολογική του ΑΧΕΠΑ, δεν την έχω συναντήσει. Είναι μεγάλο νοσοκομείο, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλο νοσοκομείο με 2.200 εργαζομένους. Και είμαστε μια μεγάλη μονάδα με λίγο προσωπικό. Και έχουμε συνδεθεί σε πολλά σημεία με τους συναδέλφους και εκτός χώρου εργασίας. Και όλο αυτό ήταν έκπνευση για μένα για να δημιουργήσω αυτό το παραμυθάκι και να στείλω μηνύματα στους λιπούτιους φίλους μας. Mm-hmm. Το οποίο το παραμυθάκι έχει ένα στόχο αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι τα έσοδα του συγγραφέα, δηλαδή τα δικά μου έσοδα, θα ενισχύσουν σε παιχνίδια τις παιδιατρικές μονάδες του νοσοκομείου Ξάνθης, καθώς και του Πανεπιστημιακού ΑΧΕΠΑ, τις μονάδες τις παιδιατρικές, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά, όταν βρεθεί κάποια στιγμή εντός εισαγωγικών και βρεθούν σε μια τέτοια μονάδα, ο πόνος τους να καλυφθεί ή να ξεχαστεί τέλος πάντων γρήγορα το πρόβλημά τους, βλέποντας αυτά τα παιχνίδια το οποίο θα δωρήσουμε μέσα από αυτό το παραμυθάκι. Αυτή η παρηγοριά που προσφέρει. Αυτή η παρηγοριά. Έτσι, το παιχνίδι στα παιδιά. Η διασκέδαση, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση, ακριβώς, σίγουρα είναι και παρηγοριά. Το βιβλίο κυκλοφόρησε τώρα, είναι καινούριο, μέσα στο 24. Κυκλοφόρησε εδώ και μία εβδομάδα από τις εκδόσεις Πανίδη. Ήταν να κυκλοφορήσει από μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο, αλλά δεν αποδέχτηκα την τελική συμφωνία γιατί ήθελαν τους συναδέλφους να αλλοιώσουν εντελώς τις εικόνες και τα χαρακτηριστικά τους. Το οποίο θα μου δημιουργήσει και κάποιο θέμα, βέβαια, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, το οποίο μου συμπαραστάθηκαν να φτιάξω τέλος πάντων το παραμύθι. Και επέστρεψα στον παλιό μου τον εκδότη, τον κύριο Σπανίδη, το οποίο δέχτηκε αμέσως να το σπρώξει. Έχετε συνεργαστεί σε αρκετά βιβλία με τον κύριο Σπανίδη. Έχω συνεργαστεί γιατί πρόκειται για την τοπική κοινωνία γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή θέματα και στην υγεία της Ρέμβης. Και ο Πατατοφαγούλης, το οποίο μέσα εξηγεί για μια οικογένεια το οποίο ζει στη Θεσσαλονίκη και πιστεύει στη Ξάνθη και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και πολλά και πολλά άλλα. Ήταν το άλλο παραμύθι αυτό τώρα για το οποίο μας μιλάει. Ακριβώς. Ο Πατατοφαγούλης ήταν ένα παραμύθι το οποίο μέσα σε 3 εβδομάδες ξεπούλησε. Και ευχαριστώ πολύ το αναγνωστικό κοινό και της Ξάνθης. Mm-hmm. Πόσο κοστίζει το βιβλίο αυτό? Το βιβλίο κοστίζει 5 ευρώ. Πιστεύω η αξία του δεν είναι μεγάλη. Μισό λεπτό. Γιατί ζήτησα, ήξερα πόσο κοστίζει το βιβλίο. Από τον εκδότη του το έχω στα χέρια μου. Γιατί το ρώτησα στον κύριο Τσορλίδη. Ακούσατε πού θα πάνε τα έσοδα από αυτό το βιβλίο? Ακριβώς. Το οποίο μέσα, το λέω τώρα στους γονείς της Ξάνθης, κοστίζει μόλις 5 ευρώ. Μέσα έχει πάρα πολύ ουσιαστικές και καλές συμβουλές, δίνονται με έναν πολύ έτσι όμορφο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τρόπο που μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τις θυμούνται τα παιδιά καθώς θα διαβάζουν το παραμύθι αυτό, τον Φουσκοτούλη, για την καθημερινή τους υγιεινή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ θα πω, γιατί το διάβασα πριν κάνουμε την παρουσίαση με τον κύριο Τσορλίδη, ακόμη κύριε Τσορλίδη μπορεί να τους βοηθήσει και στα θέματα της συμπεριφοράς απέναντι στους συνομιλίκους τους. Θα μου επιτρέψετε και αυτό να το βάλω στην κουβέντα. Δεν είναι μόνο οι συμβουλές και οι συστάσεις που δίνετε προς τους μικρούς μας φίλους, είναι και θέματα συμπεριφοράς. Και πιστέψτε, έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία. Όπως επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι η προλογία δεν είναι από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της χώρας μας. Ο μεγαλύτερος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για μένα προσωπικά. Ένας άνθρωπος που έχει αναδείξει πολιτιστικά στοιχεία
τον πολιτισμό της Ξάνθης από τη μία άκρη της χώρας μας στην άλλη και αναφέρουμε στον κύριο Θανάση Μοσόπουλο. Προλογίζει, ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που προλογίζει βιβλίο σας ο δάσκαλος. Έχει προλογίσει και το βιβλίο, θυμάμαι, για τη συνοικία σας, τη γειτονιά σας. Για τη Δρέμπη, σας έτσι και ήταν πάλι. Και δύο βραβεύσεις μου. Ήταν και σε δύο βραβεύσεις μου παρόν και τον ευχαριστώ, γιατί είναι ένας αξιολάβδος άνθρωπος. Είναι ο δεύτερος πατέρας μου. Να πούμε ότι μίλησε για τις βραβεύσεις του Τάσου Σοτσορλίδης. Τον Απρίλιο του 23 βραβεύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με άλλους στρατιώτες συγγραφείς. Ακριβώς, μας βράβευσε το Υπουργείο Πολιτισμού τον Απρίλιο του 2023 και και τέλη Ιουνίου με βράβευσε ο πρώην δήμαρχος Ξάνθης, ο κύριος Τσέπελης, για την προσφορά μου στον πολιτισμό της πόλης. Ήταν τότε στην παρουσίαση του βιβλίου του ΑΟΚΣ. Του βιβλίου για τον ΑΟΚΣ, για τη διαδρομή της ομάδας, την ιστορική Ακριβώς. διαδρομή της ομάδας της Ξάνθης. Πέρσι έγινε αυτή η βράβευση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τι ετοιμάζει ο Τάσος ο Τσορλίδης τώρα? Ο Τάσος ο Τσορλίδης αυτή τη στιγμή έχει απέτηση. Βλέπει τον παρακινούν συνάδελφοι μέσα στο Αχέτα να πάει στο Φουσκοτούλι Πάρκ του, αλλά πριν βγει αυτό, επειδή έχω κλείσει συμφωνία με μεγάλο δημοτικό οίκο, θα βγει το βιβλίο για τη Μικρά Ασία. Όλα όσα μου διηγήθηκε η συγχωρημένη γιαγιά μου η Αναστασία, για να έρθει από το Γιάλιανζι τη Προύσα κατά την περίοδο τη μικρασιατική καταστροφή στη Θεσσαλονίκη και από εκεί να καταλήξει στη Νέα Μορσίνη τη Ξάνθη. Απίστευτο. Δεν σταματάει να δουλεύει. Δεν σταματά να καταγράφει ο Τάσο Τσορλίδης. Αυτό τώρα θα είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έχει μέσα ιστορικά δεδομένα υπό την έννοια των μαρτυριών. Έτσι, η μαρτυρία πλέον συγκαταλέγεται και βεβαίως συγκαταλέγεται μέσα στις ενότητες τις οποίες εξετάζει η ιστορία. Οπότε μπορούμε και εκεί να το συγκαταλέξουμε. Ακούω τώρα τον Τάσο τον Τσορλίδη να μιλάει για το βιβλίο που ετοιμάζει για τη Μικρά Ασία. Προς το τέλος του βιβλίου, λοιπόν, εκεί σε έναν διάλογο του Φουσκοτούλη με την Αναστασία, λέει η Αναστασία Φουσκοτούλη: «Εδώ ο ασθενής μας δεν είναι Έλληνας και δεν γνωρίζει ούτε την ελληνική ούτε και την αγγλική γλώσσα. Εμείς όμως, Αναστασία μου, θα δώσουμε την ίδια προσοχή που δίνουμε σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως προέλευσης, χρώματος και θρησκείας». «Εννοείται, καλέ μου», του απαντά. «Εγώ, Αναστασία μου», συνεχίζει ο Φουσκοτούλης, «αγαπά όλους τους ανθρώπους γιατί είμαι εγγονός προσφύγων και γιος μεταναστών και γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να βρεθείς σε μια ξένη χώρα για να υλοποιήσεις τα όνειρά σου και στην τελική, στην Ελλάδα έχουμε πολλές σοκολάτες και παγωτά, γιατί να μην έρθουν να φάνε που δεν μπορούν στη χώρα τους γιατί δεν έχουν δουλειές». Σας είπα ότι μέσα περνούν μηνύματα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, ότι η Αναστασία Γραμμέλα είναι μια από τις αγαπημένες μου συναδέλφους μέσα στην Αλφα Πατρολική. Υπαρκτό πρόσωπο, υποψιάζομαι. Ακριβώς, έχω γνωρίσει και το σύζυγό της και την οικογένειά της. Βέβαια, είναι όλοι καταπληκτικοί, αλλά η Γραμμέλα είναι περισσότερο στην καρδιά μου, γιατί είστε από μια άλλη χώρα, την Αλβανία. Και αν δείτε αυτή την οικογένεια, αυτά τα παιδιά που είναι νέα παιδιά, δεν έπαιρναν, η ηλικία τους δεν είναι πάνω από 32-33 χρονών, με πόση τρυφορότητα, πόση αγάπη συμπεριφέρονται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται ως περαστικοί, όπως λέω εγώ, στο νοσοκομείο, θα καταλάβετε πολλά. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα είναι για πάντα στην καρδιά μου μέχρι να κλείσουν τα μάτια μου. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Κύριε Τσορλίδη, εγώ θέλω θερμά να πω και το εξής, γιατί το διάβαζα λίγο πριν τη συνέντευξή μας τώρα, κύριε Τσορλίδη. Θα το επιβεβαιώσω ότι θα το διαψεύσετε εσείς. Ο Φουσκοτούλης θα κυκλοφορήσει και σε βιβλιοπολία της Γερμανίας. Θέλει να τιμήσει. Θέλει να τιμήσει τους γονείς του, ο Τάσος ο Τσορλίδης. Συγγνώμη, θα διακόψω συνεχώς. Σε 10 βιβλιοπολίες στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, ήταν η περιοχή που ήταν οι γονείς μου μετανάστες. Και είχα υποσχεθεί, γιατί οι γονείς μου συγχωρέθηκαν μέσα σε μερικούς μήνες και ιδίως, είχα υποσχεθεί ότι μία από τις επόμενες συγγραφικές μου δράσεις θα κυκλοφορήσει στη γη για τους Έλληνες ομογενείς, το οποίο έχω και πολλούς φίλους. Και από εκεί αναμνήσεις, υποψιάζομαι, κύριε Τσορλίδη. Ακριβώς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω μέσα από αυτό το παραμεθάκι, εκτός του συναδέλφου μου, την καταπληκτική προϊσταμένη μου την κυρία Χαμαλίδου, την νοσηλευτική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αχέτα, καθώς και τον ίδιο του διοικητή, που μου δώσαν πολύ γρήγορα όλη την άδεια τους για να κυκλοφορήσει. Τώρα κάποιους από αυτούς θα τους συναντήσουμε μέσα στο Βονφουσκοτούλη. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσορλίδη? Ακριβώς. Τους συναντάμε, είναι απίστευτο πραγματικά. Το οποίο είναι και μικρότερη σε ηλικία από μένα, αλλά
αν δείτε σε τι όμορφη σειρά και τι όμορφη γραμμή έχει τη μονάδα, όπως και όλους τους συναδέλφους ενωμένους, θα καταλάβετε πολλά. Και εμένα αυτό με συγκινεί και με ενθουσιάζει συνάμα. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, όταν όντως εστιάζεις σε προβλήματα, σε μεγάλα προβλήματα. Ακριβώς. Αλλά τα παρουσιάζεις με έναν τέτοιο τρόπο που σκάει το χαμόγελο στα χείλη. Νομίζω, κύριε Τσολίδη, ότι έχεις κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να λύσεις τα προβλήματα. Αυτό κάνει με αυτά τα βιβλία, τα παιδικά του βιβλίωτα σου, ο Τσολίδης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι όταν με το καλό ολοκληρωθεί το βιβλίο με την καταγραφή των μαρτυριών από τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας από τη Μικρά Ασία, θα το παρουσιάσουμε, κύριε Τσολίδη. Η Ξάνθη είναι ούτως ή άλλως προσφυγωμάνα. Οι περισσότεροι έχουμε ρίζες εκεί. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε, όπως επίσης να ευχηθώ σε όλους τους ξανθιώτες καλές θρακικές λαογραφικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Η Ξάνθη ακούγεται αυτές τις μέρες πανελλαδικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά. Με χαρά και έτσι, άλλωστε το ζήσαμε και προχτές την πρώτη εκδήλωση με τις λαογραφικές που είχαμε στην κεντρική πλατεία κάτω από καταρακτώδη βροχή. Ο κόσμος δεν έχασε το κέφι του και τη χαρά. Όχι, χόρευαν με τη βροχή. Είμαστε μαθημένοι. Είμαστε μαθημένοι. Για εμάς που ζούμε πάντως εκτός Ξάνθης, ήταν όλη αυτή η εικόνα κάτι πολύ συγκινητικό. Κάτι πολύ συγκινητική όλη αυτή η εικόνα. Θυμόμαστε και παρελάσεις με χιόνι, με βροχές. Δεν το βάζουμε κάτω. Εγώ που έχω και κάποια ηλικία τα θυμάμαι όλα. Και επειδή έχω και εγώ κάποια ηλικία σαν τον κύριο Τσολίδη και τα θυμάμαι και εγώ, θέλω να πιστεύω ότι ναι, όντως ο Μάρτιος δεν μπήκε καλά. Άνοιξη, περάσαμε το Φεβρουάριο, ζήσαμε άνοιξη το Φεβρουάριο και δυστυχώς ο Μάρτιος μπήκε με άγριες διαθέσεις. Θα είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Σήμερα είναι βροχερή η Ξάνθη εδώ, μια βροχερή μέρα στην Ξάνθη. Αλλά το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και ο κόσμος διψάει, κύριε Τσολίδη, διψάει. Ο κόσμος θέλει να περάσει όμορφες, ξέγνιαστες στιγμές. Είναι και πολλά τα βάρη πια της καθημερινότητας. Για μας βέβαια είναι σημείο αναφοράς τούτος ο θεσμός. Έτσι γεννιόμαστε και τον μαθαίνουμε. Είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε. Οι πρώτες στιγμές μεγάλης διασκέδασης και επαφής με τον πολυκόσμο. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία. Θα το επαναλάβουμε πριν αποχαιρετήσουμε και αποδεσμεύσουμε τον κύριο Τσολίδη. Το βιβλίο αυτό που κρατώ στα χέρια μου και για το οποίο μας μιλά ο συγγραφέας, ο Φουσκοτούλης, ο χαμογελαστός νοσηλευτής του ΑΧΕΠΑ, πωλείται, διατίθεται στην τιμή των 5 ευρώ. Μπορείτε να το βρείτε σε βιβλιοπολία σε όλη τη χώρα. Και οι ομογενείς μας ακόμη σε βιβλιοπολία της Γερμανίας. Όλα τα έσοδα, είναι δέσμευση του συγγραφέα αυτό, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα τα διαθέσει στις παιδιατρικές παιδονγκολογικές μονάδες του νοσοκομείου στο οποίο εργάζεται, του ΕΧΕΠΑ, αλλά και εδώ, στο νοσοκομείο της Ξάνθης, θέλει να αγοραστούν μεγάλα και ασφαλή παιχνίδια, να εμπλουτίσουν τους παιδότοπους των παιδιατρικών αυτών κλινικών και να κάνουν πιο εύκολες τις δύσκολες στιγμές των μικρών ασθενών. Συγχαρητήρια, κύριε Τσολίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε πραγματικά. Καλημέρα από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Και εκεί βρέχει, ωραία, σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα λοιπόν. Σήμερα θα είναι πραγματικά μια έτσι μουντή ημέρα. Αλλά νομίζω ότι το χαμόγελο πάντοτε θα βρίσκουμε αιτίες και αφορμές έτσι να το διατηρούμε στα χείλη, κύριε Τσολίδη. Όπως ο Φουσκοτούλης, ο χαμογελαστός νοσηλευτής. Ακριβώς. Τον ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα μαζί του γιατί είναι και πολύ γραφότατος. Τον αποδεσμεύουμε λοιπόν. Μπράβο στον Τάσο τον Τσολίδη. Βέβαια είναι και αυτές οι εικόνες που και ο ίδιος εισπράττει καθημερινά μέσα από το χώρο στον οποίο εργάζεται και τον οποίο περιγράφει στο παραμυθάκι αυτό. Εάν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε αυτό τον ιερό σκοπό, τώρα πότε θα ακολουθήσει ο Φουσκοτούλης νούμερο 2 θα το δούμε, αλλά το πρώτο βιβλίο, για το πρώτο βιβλίο υπάρχει αυτή η δέσμευση από πλευράς συγγραφέα. Όλα τα έσοδα να διατεθούν για να εμπλουτιστούν με ασφαλή παιχνίδια οι παιδιατρικές κλινικές και οι παιδοογκολογικές κλινικές του ΑΧΕΠΑ, όπου εργάζεται και εδώ, στην παιδιατρική της Ξάνθης. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Και μας συγκίνησε, αλλά και μας θύμισε έτσι όμορφα πράγματα ο Τάσος ο Τσολίδης, πράγματα τα οποία δυστυχώς ξεχνάμε στη βαριά μας καθημερινότητα. Ναι, πρέπει και στα προβλήματα κάποια στιγμή να αρχίσουμε να χαμογελάμε, γιατί είπαμε, έχουμε αρχίσει και καταραίουμε και ως κοινωνία.
Χρήστος Τζανίδης πανέτοιμος, μια μουσική ανάσα η οποία θα μας οδηγήσει στους τίτλους επικαιρότητας των 11.